η αιτία για να βρισκόμαστε σε συνογερμό. Mm. Και συμπληρώνει μάλιστα. Απαντώντας στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν λαμβάνει υπόψη του την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Τι λέει με λίγα λόγια ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ότι η λύση αναφορικά με το θέμα του χρέους δεν είναι να υπάρχει πρόσθετη ελάφρυνση, αλλά η χώρα μας να προχωρήσει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αποφευθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις των δόσεων. Συμπληρώνει μάλιστα αναφορικά με τη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, ότι σε άλλες χώρες όταν ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου οι χώρες είναι μόνες τους και γι' αυτό το λόγο ανησυχεί για το να είναι το χρέος της χώρας αυτής βραχυπρόθεσμα βιώσιμο. Άρα λοιπόν λέει ο κύριος Ρέγκλινγκ ουσιαστικά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μην καταγράφετε σε αυτή την έκθεση σαν να απευθύνεστε σε μια χώρα μόνη της, είναι άλλη η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί ακριβώς συμπληρώνει ότι στην περίπτωση της Ελλάδος ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα κατέχει τα 2/3 του χρέους της για τουλάχιστον 30 χρόνια. Οπότε συμπληρώνει ο Κλάους Ρέγκλινγκ, ο βραχυπρόθεσμος αυτός ορίζοντας που τίθεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν αποτελεί εγγύηση, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη του τις δεσμεύσεις οι οποίες έχουν αναλυφθεί για το θέμα του ελληνικού χρέους τόσο από την Ελλάδα όσο και από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και ολοκληρώνει το άρθρο του, ναι, λέγοντας ότι το 2016 η ελληνική οικονομία καταγράφει ανάπτυξη υψηλότερη από τις εκτιμήσεις, αλλά και για το πρωτογενές πλεόνασμα ότι θα είναι υψηλότερο από τις προβλέψεις, για να καταλήξει ότι περαιτέρω καθυστερήσεις θέτουν σε κίνδυνο τη θετική αυτή τάση της ελληνικής οικονομίας. Και πρέπει να προχωρήσει λοιπόν γρήγορα, λέει ο κύριος Ρέγκλινγκ, αυτή η ιστορία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στο Βερολίνο να πάρουμε κλίμα.